Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας που τώρα ανοίγουν τους δέκτες τους ότι σημερινός φιλοξενούμενος στο στούτιο του Sky είναι ο Υπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, κύριος Κώστας Γείτονας. Μαζί μας ακόμη ο συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης του Sky, Γιάννης Ευσταθίου. Και να μπούμε αμέσως στο θέμα, κύριε Υπουργέ, που είναι φυσικά η Βοσνία, και να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Η Ιουγκοσλαβία, ευρύτερα. Ναι, που είναι η Ιουγκοσλαβία, και να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κατά πόσο είναι πιθανή η ενεργότερη ανάμειξη της χώρας μας. Είναι σαφή στη θέση της χώρας μας. Καμία εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και από την άλλη μεριά, πρωτοβουλίες και στήριξη κάθε πρωτοβουλίας για πολιτική λύση, για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές, δεν μπορεί κανένας να το κρύψει, και αυτό συνιστά από εμάς εγρήγορση, ψυχραιμία, συνετή στάση και κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό εκδηλώνεται και τελευταία με την συνολική πρόταση, την πλήρη θα έλεγα πρόταση, με τα τρία σκέλη της ειρήνευσης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας στην περιοχή και του ανθρωπιστικού, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Ναι, φυσικά η ερώτησή μου ήταν, ενεργότερη συμμετοχή δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε στρατιώτες, αλλά θα δώσουμε διευκολύνσεις στους συμμάχους μας. Διευκολύνσεις ουσιαστικές για να περάσουν τα στρατεύματα μέσα από τη χώρα μας. Το θέμα αυτό που απασχολεί και τον τύπο και όλους δεν έχει τεθεί επίσημα, και καλό θα είναι σε τέτοια περίπτωση να μην το θέτουμε εμείς ήδη. Με βάση τις αρχές μας, με βάση τη σημερινή στάση μας και με βάση τη στάθμιση του εθνικού συμφέροντος, εάν και όταν τεθεί αυτό το ζήτημα, τότε η κυβέρνηση και η χώρα θα πάρει τις αποφάσεις της. Θέλουμε, ελπίζουμε και θα εργαστούμε γι' αυτό να μην πάμε σε αυτή την απευκταία περίπτωση, εκδοχή των χερσαίων επιχειρήσεων. Πάντως και η απάντησή σας, αν μου επιτρέπεις Μάρια, δείχνει ότι η χώρα μας είναι... Εδώ, φυσικά. Δείχνει ότι η χώρα μας είναι στριμωγμένη στον τοίχο. Δεν θα το έλεγα με αυτές τις λέξεις, αλλά δεν μπορεί κανένας να κρύψει ότι η χώρα μας είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά έχει υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην συμμαχία του ΝΑΤΟ. Από την άλλη είναι χώρα βαλκανική, έχει παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας με τους γειτονές της και τα συμφέροντά της εξυπηρετούνται μέσα από μια πολιτική συνεργασία ειρήνης και σταθερότητας, και επομένως πορεύεται πάνω σε ένα δεδομένο σκηνή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σταθμίζουμε κάθε φορά το εθνικό συμφέρον, και με βάση τις αρχές μας θα κινούμαστε έτσι ώστε να, μέσα από αυτή όλη τη δίνη, η Ελλάδα να μην έχει εμπλοκή και επιπτώσεις. Πάντως με βάζετε σε ένα πειρασμό, να κάνω λίγο παρελθοντολογία. Ένας καθαρόαιμος δυτικός, μάλλον με δυτικές απόψεις, πολιτικός ηγέτης που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ποτέ για αντιαμερικανισμό, ο αείμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θεμελιώτης άλλωστε του δόγματος ανήκομενη στην Δύση, έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ σε μια κίνηση διαμαρτυρίας και εναρμονισμένη με το αντιαμερικανισμό. Η οποία όμως στη συνέχεια, να μου επιτρέψεις, χαρακτηρίστηκε ως λάθος φυσικά. Νομίζω έδωσε την απάντηση ο κύριος Κυπριανίδης. Ήταν μια κίνηση τότε που είχε αφορμή ένα μεγάλο γεγονός στο θέμα της εισβολής στην Κύπρο, αλλά απεδείχθη τακτικά ότι δεν απέδωσε. Δεν είπα ότι απέδειχθη, είπα ότι χαρακτηρίστη πάντως. Έτσι τουλάχιστον εκτιμήθηκε από όλους και από την όλη προσπάθεια που έγινε για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην περιοχή μέσα στο ΝΑΤΟ, με την επάνωδο της χώρας, νομίζω ότι απεδείχθη, μπορώ να το πω, τουλάχιστον προσωπική μου εκτίμηση, ότι η κίνηση αυτή ήταν λάθος. Δεν κρίνονται οι συμμετοχές σε συμμαχίες με βάση την κάθε φορά κρίση που μπορεί να δημιουργηθεί. Η συμμετοχή μας στη συμμαχία εξυπηρετεί ευρύτερα τα εθνικά συμφέροντα και μακροπρόθεσμα. Άλλωστε φαίνεται και από την τάση που υπάρχει σε άλλες χώρες της Βαλκανικής να ενταχθούν στις ευρωατλαντικές δομές. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο στόχος τους. Εκείνο που μπορούμε να πούμε εμείς ότι είναι μέσα στη συμμαχία μπορείς να παλέψεις για τις αρχές σου, για τις θέσεις σου και με πρώτη φυσικά θέση την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση αυτές τις δύο παραμέτρους. Το εθνικό συμφέρον, η αξιοπιστία της προς την συμμαχία και
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η διατήρηση των δεσμών στην περιοχή με ανάδειξη του ρόλου της ως ρόλου σταθερότητας και συνεργασίας. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αναφερθήκατε στην αρχή της κουβέντας μας στην πρόταση της Ελλάδας. Είναι δύσκολα πράγματα, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Και εδώ χρειάζεται η κατανόηση, η συσπήρωση και η στήριξη από τον πολιτικό κόσμο και από τον ελληνικό λαό. Τέτοια στήριξη που φαίνεται ότι υπάρχει στους μέχρι τώρα χειρισμούς. Υπάρχει. Υπάρχει. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Να έρθω στην αρχή της κουβέντας σας που είπατε για την πρόταση που έχει. Νιώθουν, κύριε Κυπριανίδη, ασφάλεια οι Έλληνες σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, και αυτό είναι, το βλέπουμε εμείς καθημερινά στην πολιτική, αλλά αποδεικνύεται και από ορισμένες μετρήσεις. Ναι. Επειδή μια φυσικομέτρηση σήμερα της ΑΛΚΟ κάτι διαφορετικά, κάπως διαφορετικά τα λέει, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για την πρόταση που έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, αφού λίγες μέρες πριν μια παρεμφερής πρόταση της Γερμανίας απορρίφθηκε και μάλιστα ένας από τους αρχικούς υποστηρικτές της, η Ιταλία, στη διαδρομή επαναχώρησε. Καταρχήν, η πρόταση είναι παρεμφερής. Είναι παρεμφερής. Είναι πιο πλήρης. Και λαμβάνει υπόψη και τις ιδέες αυτές της γερμανικής προεδρίας. Το ότι μία πρόταση δεν προχώρησε στη φάση εκείνη του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξαναέρθει, μάλιστα πιο επεξεργασμένη, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι η πρόταση αυτή έχει μια ευνοϊκή καταρχήν αποδοχή από ορισμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Θα τεθεί και στη συνέχεια στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και εν πάση περιπτώσει είναι μία πρόταση η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο. Και ελπίζουμε ότι όλο και μεγαλύτερη αποδοχή θα έχει και στήριξη. Αυτή η παρεμφερής πρόταση. Εμείς ναι, στηρίζουμε ότι υποβάλλονται προτάσεις είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Αλλά όχι, προσέξτε, αλλά με πόση προσοχή η Ελλάδα χειρίστηκε το θέμα. Μας φωνάζανε για πρωτοβουλίες και στην Ελλάδα, λέγανε για ατομικές πρωτοβουλίες και το Πρωθυπουργού. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις, ούτε τους Δον Κιχώτες. Για να προτείνουμε μία πρόταση πρέπει να έχει μία βάση διαβούλευσης πρώτα, να συγκλίνουν άλλες προτάσεις που έχουν γίνει προς την ίδια κατεύθυνση, να έχει δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Τώρα πιστεύουμε και εν όψη και των διαβουλεύσεων που θα γίνουν στις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, αυτή η πρόταση, αλλά και με βάση το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί είμαστε ένα σημείο καμπής στην κρίση, νομίζουμε ότι η πρόταση ήταν και επίκαιρη και είχε την καλύτερη δυνατή προοπτική επιτυχίας. Πάντως η θέση του Μιλόσεβιτς είναι καθαρή. Λέει ότι δεν μπορεί να, η ίστατη υποχώρηση που μπορεί να κάνει είναι μια πολυεθνής δύναμη στο κοσμοπέδιο, ναι, χωρίς συμμετοχή των χωρών που συμμετέχουν. Αλλά εμείς δεν μπορεί να η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο με βάση τη θέση Μιλόσεβιτς. Τότε δεν μπορεί να γίνει διαβούλευση, ναι, διαπραγμάτευση και πολιτική, πολιτική λύση της κρίσης. Κοιτάξτε, ναι, σε αυτή την σύγκρουση παίζονται και παιχνίδια εντυπώσεων και παιχνίδια ουσίας. Εμείς δεν μπορεί να κινηθούμε. Φυσικά, με αυτό. Πιστεύουμε ότι ο Μιλόσεβιτς είναι υποχρεωμένος και αυτός να δεχθεί πραγματικά ορισμένους όρους που έχουν σχέση με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μειονοτικών, το σταμάτημα των επιχειρήσεων από μεριάς του και την επιστροφή των προσφύγων. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι η πρόταση η δική μας θα πρέπει να λάβει υπόψη της την άποψη Μιλόσεβιτς μόνο. Την άποψη Μιλόσεβιτς, για να κάνω και εγώ το συνήγορο του κ. Υπουργού, η άποψη του Μιλόσεβιτς είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή η δεδομένη στιγμή. Ύστερα από ενός μηνός ακόμη βομβαρδισμούς μπορεί να έχει αλλάξει. Άκουσε, κύριε Σταθίου, εμείς θα πρέπει να σταθμίζουμε κάθε φορά το εθνικό συμφέρον. Και στο σημείο καμπής που βρισκόμαστε, εκείνο που μετράει είναι να μην αλλαχθεί η θέση για αλλαγή συνόρων. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε πάρει μια τέτοια διαδικασία. Ως χώρα, ακριβώς. Μέχρι σήμερα όλοι μιλάνε όχι αλλαγή των συνόρων. Σε μια θέση που για μας είναι κλειδί θέση. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Στρατιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή κλιμάκωση της κρίσης,
είτε με περισσότερους βομβαρδισμούς, είτε με στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε με ενδυνάμωση, μην αγνοούμε τον παράγοντα ενδυνάμωσης του ΤΣΕΚΑ. Είναι ένα σημαντικό παράγοντα. Είναι σημαντικό παράγοντα. Μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αποσταθεροποίηση. Όπως πολιτική αποσταθεροποίηση στην περιοχή μπορεί να φέρουν και τα αυξανόμενα κύματα προσφύγων. Το είχαμε πει από την αρχή. Άρα θα πρέπει να το δούμε με αυτή τη βάση. Και σε αυτή τη θέση, αν θέλετε, μπορεί να είμαστε και σε αντίθεση ακόμα και με τον ίδιο τον Μιλόσεβιτς. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε καμία αλλαγή συνόρων. Αλλά το αυτό που είπε ο κύριος Τάλμποτ στην επίσκεψή του στην Αθήνα στους κυρίους Παπανδρέου και Τσοχατζόπουλο, ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί το Κωσοβό πρέπει να γίνει ένα διεθνές προτεκτοράτο, δεν είναι άκρος ανησυχητικό, δεν σημαίνει αλλαγή συνόρων. Δεν σημαίνει ακριβώς αλλαγή συνόρων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εμείς με αυτή τη θέση. Εμείς τι λέμε, πλήρης αυτονομία στην περιοχή του Κωσοβού πεδίου, στα όρια μέσα της Ιουγκοσλαβίας και ειρηνευτική δύναμη. Όχι μόνο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά και με Ρωσία και με άλλες χώρες, που μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ειρήνη. Και ταυτόχρονα εμείς βάζουμε και την ομπρέλα ενός σχεδίου ευρύτερου σταθερότητας στην περιοχή, που ξεκινάει από την ειρηνική λύση και φτάνει μέχρι την ανάπτυξη, τους δημοκρατικούς θεσμούς και με την προοπτική ένταξη σε ευρωατλαντικές δομές των χωρών της περιοχής, για να διατηρήσουμε την σταθερότητα. Είμαστε λοιπόν...